Έργα που έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής αποτελούν προτεραιότητα για τον Σταύρο Αρναουτάκη, ο οποίος παρουσίασε τον ετήσιο απολογισμό έργων και δράσεων για το 2023. Νέα έργα τα οποία ήταν ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψη κινδύνευαν για απένταξη και δόξα τω Θεώ με την συνεργασία όλων μας και με τη βοήθεια του Υπουργού του κυρίου Παπαθανάση τα έργα αυτά προχωρούν κανονικά. Έχουμε την Κρήτη. Εδώ ξεκινούν όλα. Η Κρήτη μπορεί και συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι με την ψυχή μας, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο οποίος αναφέρθηκε στην αναπτυξιακή τροχιά που έχει μπει το νησί με τη δρομολόγηση και την εκτέλεση μεγάλων έργων όπως ο ΒΟΑΚ, το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι και την ενεργειακή διασύνδεση Κρήτης Αττικής. Όπως εκτιμά, πριν το Πάσχα αναμένεται να αναδειχθεί ο ανάδοχος για τη σύμβαση παραχώρησης από την Κίσαμο μέχρι τη Χερσόνησο. Ο βόρειος οδικός άξονας έχει ξεκινήσει ανατολικά. Πιστεύουμε το 25 να ξεκινήσει και δυτικά από Κίσαμο μέχρι την Χερσόνησο. Να ολοκληρωθούν τα έργα στο αεροδρόμιο που είναι ένα μεγάλο στοίχημα στο Καστέλι. Η σύνδεση του αεροδρομίου με τον βόρειο οδικό άξονα, όπως επίσης και οι ενεργειακές συνδέσεις με το μικρό καλώδιο που τέλειωσε, αλλά και με το μεγάλο καλώδιο στην Κορακιά. Ένας μαραθώνιος που χρειάζεται τη στήριξη, τη συμπόρευση και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Το 2023 ακολουθήσαμε τη διαδρομή που μαζί χαράζουμε, έχοντας ήδη χτίσει τα θεμέλια για το αύριο, σημείωσε ο Σταύρος Αρναουτάκης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα συμβασιοποιημένα έργα οδοποιίας ύψος 162 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και στα περιβαλλοντικά ύψος 66 εκατομμυρίων ευρώ. Από το πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020 εντάχθηκαν 3.850 έργα σε όλο το νησί, ενώ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έχουν, όπως είπε, δεσμευτεί 270 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης πρέπει να δούμε μια σειρά εγκυβελτικών έργων που θα ξεπεράσουν τα 700 εκατομμύρια, να δούμε τη συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την ενιαία διαχείριση των υδάτων. Χρηματοδοτήσαμε 31 εκατομμύρια ευρώ τα προγράμματα για νέους αγρότες. Ενώ σε ό,τι αφορά τα ενταγμένα έργα, στη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης, αυτά αγγίζουν τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά μας ιδρύματα, χτίζουμε την έξυπνη και εξωστρεφή Κρήτη. Οι πληρωμές για συγχρηματοδοτούμενα έργα ξεπεράσαν τα 104 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων οι πληρωμές έργων ανήλθαν σε 72,9 εκατομμύρια ευρώ.